Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Σάλο που έχει ξεσπάσει στο μέτωπο των προτινόμενων αλλαγών στην εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό βίντεο και επανερχόμαστε. Φωτιές έχει ανάψει πρότασή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς τον Υπουργό Παιδείας για τις προαγωγικές εξετάσεις στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Μαθηματικοί και καθηγητές φυσικών επιστημών κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση, μετά και την πρόταση για αποκλεισμό συγκεκριμένων μαθημάτων από το σύστημα των προαγωγικών εξετάσεων. Εκπαιδευτικοί μιλούν για ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει καμία απολύτως λογική και, όπως επισημαίνεται, στόχος δεν είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά να κρατηθούν ισορροπίες. Μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί και γεωλόγοι πραγματοποιούν ευθεία επίθεση στον Υπουργό, μιλώντας ακόμα και για ανιστόρητες ενέργειες και για διάλυση του λυκείου. Η εκπομπή Direct εστιάζει στην ουσία των αντιδράσεων και στο τι θα αλλάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τις αλλαγές αυτές. Στο πλατό της εκπομπής, ο Ανδρέας Βαρβεράκης, πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας Ηρακλείου, και ο Μιχάλης Καραδημητρίου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης. Κύριε Βαρβεράκη, κύριε Καραδημητρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βρίσκεστε σήμερα στην Κρήτη TV, στην εκπομπή Direct, για να αγγίξουμε ένα θέμα παιδείας που έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις στις τάξεις μιας μεγάλης μερίδας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχουμε να κάνουμε με αλλαγές οι οποίες ορίζονται μέσα από το υποδιαβούλευση προεδρικό διάταγμα και προτάσεις βέβαια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις επιστημονικών ενώσεων, μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Σωστά, κύριε Βαρβεράκη? Μάλιστα. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω καταρχάς, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το θέμα των εξετάσεων, αν καταργούμε κάποιο μάθημα σαν... ή αν το υποβαθμίζουμε. Ναι, το πρόβλημα είναι γενικότερο. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε συναντηθεί με τον Υπουργό εδώ στο Ηράκλειο και συμφωνήσαμε, μάλιστα είχαμε κοινές απόψεις, ότι το Λύκειο πρέπει να αναμορφωθεί, να επανιδρυθεί το Λύκειο, γιατί πλέον το Λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος για τους μαθητές που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Για την υποβάθμια εκπαίδευση. Ναι, ναι. Οπότε ενδιαφέρονται μονάχα για τα μαθήματα που δίνουν και δεν παρέχει μια γενική μόρφωση. Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι προτινόμενες αλλαγές που έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις, για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Ναι, ναι. Οι προτινόμενες αλλαγές, οι πρόσφατες, έχουν να κάνουν με την μείωση των εξεταστικών μαθημάτων. Είναι γνωστό ότι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι μαθητές δίνουν τα μαθήματα, εξετάζονται σε όλη την ύλη, γραπτά, σε όλα τα μαθήματα, είτε γενικής παιδείας είτε προσανατολισμού. Τώρα γίνεται μία μείωση, όπως έγινε στο γυμνάσιο πριν από 3 χρόνια. Στο γυμνάσιο πλέον δίνουν 4 μονομαθήματα. Γίνεται και μία μείωση και στο λύκειο. Το πρόβλημα για εμάς είναι ότι στη Δευτέρα Λυκείου, για παράδειγμα, το μάθημα της άλγεβρας, που είναι βασικό μαθηματικό, θα το δίνουν μόνο οι μαθητές που επιλέγουν τη θεωρητική κατεύθυνση. Ακριβώς. Θεωρητική, όχι θετική. Για θεωρητική κατεύθυνση, ακριβώς. Με τη λογική ότι οι της θετικής θα δίνουν τις κατεύθυνση στο μάθημα. Το μάθημα της γεωμετρίας δεν το δίνει πλέον κανείς στη Β' Λυκείου. Η γεωμετρία, κατά παράδοση, το βασικό μάθημα το οποίο αναπτύσσει τη μαθηματική σκέψη, ήταν ήδη υποβαθμισμένη, αφού δεν διδάσκεται στη Γ' Λυκείου καθόλου, ούτε δίνεται πανελλαδικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο με το να μην το δίνουν. Εάν τα μαθήματα είχαν άλλη δομή και δεν τα δίνανε όλα, υπάρχουν χώρες που δεν δίνουν καθόλου εξετάσεις, έτσι, αλλά είναι άλλη δομή εκεί πέρα. Δεν ξεκινάμε, νομίζω, από το να πούμε καταργούμε κάποιες εξετάσεις σε κάποια μαθήματα, γιατί πλέον τα βάζει σε άλλη κατηγορία το μάθημα. Ο προθάλαμος αυτός, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το... Κύριε Καραδημητρίου, πολύ σοβαρές ενστάσεις και των φυσικών. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν,
Θα το πάρω λίγο από εκεί που το άφησε ο κ. Βαβεράκης. Το ζητούμενο για μας δεν είναι πόσα μαθήματα θα δίνει κάποιος εξετάσεις ή το ζητούμενο δεν είναι το πώς θα μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει πιάσει λίγο τη συζήτηση ανάποδα για ακόμη μια φορά. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε με την ουσία, που η ουσία ποια είναι, ποια θα είναι τα αναλυτικά μας προγράμματα, τι θα διδάσκω για τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τι πρέπει να ξέρει ένας απόφοιτος ενός δημοσίου σχολείου. Το ζήτημα λοιπόν για μας είναι αυτό. Δεν είναι σαν θέμα συζήτησης αν θα εξετάζεται η φυσική περισσότερες ή λιγότερες ώρες, το αν ξέρω εγώ πρέπει να μάθουμε να είναι υποχρεωτικής εξέτασης ή προαιρετικής εξέτασης, αλλά τι θα έχει αυτό το μάθημα. Υπάρχει μια νοοτροπία και μια κουλτούρα ότι οι εξετάσεις είναι κάτι κακό και πρέπει να καταργηθούν. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, αλλά για να γίνει αυτή η συζήτηση θα πρέπει να έχουμε ανοίξει λίγο το αν θα πρέπει ένας μαθητής ο οποίος τελειώνει το λύκειο να γνωρίζει σύγχρονη φυσική. Αν θα πρέπει ένας μαθητής που τελειώνει το λύκειο να γνωρίζει βασικές αρχές για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος μας. Για παράδειγμα, σήμερα γίνονται πράγματα στο Higgs ή ανακαλύπτονται βαρυτικά κύματα και οι μαθητές που βρίσκονται στο λύκειο έχουν μείνει στη φυσική η οποία τελείωσε περίπου στο 1900. Άρα δίνεται η εντύπωση ότι η φυσική ως επιστήμη είναι μια νεκρή επιστήμη. Τα παιδιά απογοητεύονται, απομακρύνονται από αυτή και τελικά όταν τους καταργήσει τις εξετάσεις, τους δίνει τη δυνατότητα να μην ασχοληθούν ποτέ με τη φυσική. Άρα έχουμε έναν επιστημονικό αναλφαβητισμό των παιδιών μας. Μέσα από τις σκληρές ανακοινώσεις που έχω δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, εγώ καταλαβαίνω ότι προκύπτει το συμπέρασμα ότι το σχολείο έχει αποτύχει. Ως έννοια, ως ρόλο. Ένα πράγμα στο οποίο συμφωνεί και ο Υπουργός Παιδείας στη συνάντηση που είχαμε κάνει πέρσι που ο κ. Βαβεράκης είναι ότι το λύκειο ως λύκειο σήμερα έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα του λυκείου πρέπει να λυθεί. Αναρωτιέμαι βέβαια αν το πρόβλημα είναι το πόσα θα είναι τα εξεταζόμενα μαθήματα. Το λύκειο έχει αποτύχει γιατί τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο, οι γνώσεις που έχουν πάρει είναι σχεδόν μηδαμινές. Και όταν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, αυτό έχει και επίπτωση στο ποιες θα είναι οι επιδόσεις, οι περαιτέρω επιδόσεις τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι από θεωρητική κατεύθυνση πηγαίνουν και σε μια παιδαγωγική σχολή. Μετά από 10-15 χρόνια γίνονται δάσκαλοι σε ένα σχολείο και αυτοί οι δάσκαλοι αγνοούν γνώσεις μαθηματικών βασικές, γνώσεις φυσικής βασικές και καλούνται στην 5η Δημοτικού και στην 6η Δημοτικού να διδάξουν στα παιδιά έννοιες που σχετίζονται με τη φυσική, τις οποίες οι ίδιοι ποτέ δεν έμαθαν ως μαθητές και ποτέ δεν μπορέσαν να εμπεδώσουν ως φοιτητές στα πανεπιστήμια. Άρα, ναι, το Λύκειο έχει αποτύχει. Και το ζητούμενο είναι να δούμε πώς το Λύκειο, θα το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, ξαναλέω, με νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με νέα βιβλία και όχι με κοπτοραπτική. Να μην ξεκινάμε ανάποδα το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο, αλλά να ξεκινήσουμε πιλωτικά από το γυμνάσιο, φτιάχνοντας ξανά τα βιβλία σε όλα τα μαθήματα και ειδικά στις θετικές επιστήμες, που είναι ζωντανές επιστήμες, που εξελίσσονται συνεχώς, που το μέτωπο της επιστήμης σήμερα κάνει θριάμβους, που τις ακούτε καθημερινά στην τηλεόραση, αλλά ένας απόφοιτος λυκείου δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς. Εγώ μιλάω ότι χρειάζεται ένα σχέδιο. Και ετώνω, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Βαρβεράκη, γίνεται λόγος για μαθητικό αναλφαβητισμό και για μία γνωστική ερήμωση των σχολείων. Ναι, εγώ θα έλεγα το εξής. Ο απόφοιτος λυκείου πρέπει να έχει βασικές γνώσεις. Τα δύο βασικά πράγματα, δύο πυλώνες, θα έλεγα, της γνώσης είναι η γλώσσα και η σκέψη. Η γλώσσα καλλιεργείται με τα μαθήματα ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γλώσσα και αυτά. Θεωρητικής κατεύθυνσης. Ναι, τα οποία πρέπει να τα κάνουμε όλοι όμως. Και τα μαθηματικά και γενικότερα θετικές επιστήμες είναι αυτό μας κάνει, μαθαίνει να σκεφτόμαστε. Αυτό βλέπουμε και απουσιάζει, διότι προσανατολίζονται όλοι οι μαθητές πλέον, όπως είναι το σύστημα, στο τι θα διαβάσουν στη γάμα λυκείου και μαθαίνουν κάποιες συνταγές, κάποια κόλπα για να μπορέσουν απλά να απεξέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά στην ουσία δεν παίρνουν κάποια γνώση. Και το παρατηρούμε αυτό σε μαθητές που μπαίνουν σε ψηλού επίπεδου σχολές και έχουν κάποιο έλλειμμα γνώσεων, παρότι έχουν μπει με πολύ ψηλό βαθμό. Και να μην πάμε σε σχολές που έχουν μπει με χαμηλότερη βαθμολογία, όπου υπάρχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα το να ανταπεξέλθει ένας μαθητής ο οποίος έχει έλλειμμα στα μαθηματικά, να τελειώσει, ας πούμε, μια σχολή μαθηματικό ή φυσικό ή μια σχολή που έχει μαθηματικά μέσα. Είναι σημαντικό. Να πω κάτι για τη γεωμετρία ειδικότερα. Αυτό το βιβλίο της Γάμα Λυκείου, που είναι τα τελευταία 20 χρόνια που έχει βγει, από αυτό που βλέπετε, το μισό περίπου είναι εκτός ύλης, δεν διδάσκεται πλέον. Στο εξώφυλλό του έχει το Θαλή και το θεώρημα του Θαλή. Το περιεχόμενο βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τη γεωμετρία. Αυτό έχει μείνει μόνο από τη γεωμετρία στο βιβλίο αυτό.
δυστυχώς, παρότι είναι αναγνωρισμένο από όλους ότι η γεωμετρία είναι το θεμέλιο της μαθηματικής σκέψης, συμφωνούν όλοι και ο κύριος ο Υπουργός πέρυσι μας είπε «Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι η γεωμετρία, και εμένα μου άρεσε η γεωμετρία, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε πρώτα απ' όλα τα προσωπικά μας θέλω στις αποφάσεις που παίρνουμε». Και ξαφνικά βλέπουμε ότι αντί να μπει η γεωμετρία και στη γάμα λυκείου, υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, διότι πλέον τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται. Η πρώτη κατηγορία είναι τα μαθήματα που δίνουν σε πανελλαδικές εξετάσεις, η δεύτερη κατηγορία αυτά που κάνουν στη γάμα λυκείου, η τρίτη κατηγορία αυτά που κάνουν μέχρι τη β' λυκείου και υπάρχει τώρα μια τέταρτη που δεν εξετάζονται καν στη β' λυκείου και σαφώς υποβαθμίζονται τα μαθήματα. Είναι εφικτό αυτές οι προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής να μην υιοθετηθούν από τον αρμόδιο υπουργό? Αυτό δεν το γνωρίζω. Από την πείρα σας, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να αποτραπεί κάτι? Ελπίζουμε κάτι να αλλάξει. Ελπίζουμε να αλλάξει. Ερωτηθήκατε εσείς για αυτές τις αλλαγές? Βεβαίως. Εμείς κάθε φορά και πέρυσι και σαν μαθηματική εταιρεία, το επιστημονικό σωματείο και σε επίπεδο κεντρικό μαθηματική εταιρεία και στα παραρτήματα που είμαστε εδώ στο Ηράκλειο, παράρτημα Ηρακλείου, έχουν κάνει προτάσεις, έχουμε κάνει συναντήσεις, το επισημαίνουμε κάθε φορά, ακούμε στα λόγια ότι θα το δούμε, συμφωνούμε και εμείς, θα υπάρξει, αλλά δεν. Να πω κάτι ακόμα για τη γεωμετρία που θέλω να τα αναφέρω. Λίγο σύντομα για να πω κύριο Σκάδη. Ο Αβραάμ, ο Λίνκολν, όταν μελετούσε τη νομική επιστήμη, ήθελε να εμπεδώσει την έννοια της απόδειξης. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που διάβαζε όσον αφορά την απόδειξη, δεν τον έπεισε κάτι. Όταν ανακάλυψε τα βιβλία του Ευκλήδη και διάβασε από εκεί μέσα την έννοια της απόδειξης, τότε είπε, τώρα κατάλαβα τι σημαίνει απόδειξη. Που σημαίνει ότι η γεωμετρία δεν αφορά μόνο τους μαθηματικούς, αφορά γενικότερα τη μαθηματική Μάλιστα. σκέψη και σε όλες τις επιστήμες. Κύριε Καραδημητρίου, το σύνολο, στο επίκεντρο των δικών σας προτάσεων, τι έχει βρεθεί? Κοιτάξτε, εμάς ο πυλώνας της πρότασής μας είναι ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο να μπορεί να κατανοεί πώς δουλεύει ο κόσμος σε ατομικό, μοριακό και κοινωνικό επίπεδο. Εμείς ως φυσικοί δεν είμαστε απέναντι σε κοινωνικούς επιστήμονες ή σε συναδέλφους. Θεωρούμε ότι ένα παιδί πρέπει να πάρει μια πλατιά γενική παιδεία μέχρι τη Β' Λυκείου και πρέπει στη Γ' Λυκείου να προετοιμαστεί σωστά για να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και να είναι ικανός να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ως κομμάτι φυσικής τώρα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν σύγχρονη φυσική. Να μπουν στα αναλυτικά προγράμματα κομμάτια φυσικής, τα οποία ξεκίνησαν στο 1920. Μιλάμε για την κβαντική μηχανική, για την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Μιλάμε για την κοσμολογία, για το πώς φτιάχτηκε δηλαδή ο κόσμος, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν να έχουν μία εικόνα της εξελιχτικής πορείας του σύμπαντος και του ανθρώπου όταν τελειώσουν το λύκειο. Υπήρχε μέχρι πριν από κάποια χρόνια, υπήρχε μάθημα γενικής παιδείας στη Γ' Λυκείου, το οποίο καταργήθηκε. Οι αντιδράσεις των φυσικών ήταν πολύ μεγάλες. Φτάνουμε στη Δευτέρα Λυκείου, υπάρχει ένα μάθημα φυσική γενικής παιδείας που το ένα κομμάτι του ηλεκτρομαγνητισμού που σχετίζεται με τη σύγχρονη τεχνολογία, τα κινητά τηλέφωνα για παράδειγμα, η λειτουργία τους, βασικές αρχές λειτουργίας τους στηρίζονται σε 6 βραβεία Νόμπελ φυσικής. Σήμερα τα παιδιά που τελειώνουν το Λύκειο δεν ξέρουν καθόλου μαγνητισμό και ο ηλεκτρισμός που είχε απομείνει στη φυσική γενικής παιδείας γίνεται μάθημα μη εξεταζόμενο στο τέλος. Προφανώς, ξέρουμε όλοι μας τι σημαίνει σε ένα ελληνικό σχολείο με τη συγκεκριμένη κουλτούρα ένα μάθημα να μην εξετάζεται στο τέλος. Η πιθανότητα οι μαθητές να ασχοληθούν με το μάθημα είναι πάρα στο πολύ. Περιθώριο μπαίνει στο περιθώριο, γιατί οι μαθητές έχουν. Η μεγάλη πίεσή τους είναι πώς θα καταφέρουν να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό θεωρώ ότι το ξέρει και ο Υπουργός Παιδείας. Κύριε Βαρβεράκη, δεν μπορώ να πιστέψω ωστόσο ότι κάποιοι συνάδελφοί σας έκατσαν σε ένα τραπέζι και προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές, έστω και με τη μορφή πρότασης, προκειμένου να υποβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Όχι. Στο μυαλό τους είχαν την αναβάθμιση της διαδικασίας και όχι την υποβάθμιση. Τι πάει λάθος? Λοιπόν, αυτό που πάει λάθος είναι το εξής. Θες να αλλάξεις κάτι, ας πούμε, σίγουρα στο Λύκειο θέλουν ριζικές αλλαγές. Εάν κάνεις αποσπασματικές αλλαγές, δεν πετυχαίνεις κάτι. Δηλαδή, λες, μειώνουμε τις εξετάσεις. Ωραία. Οι εξετάσεις δεν είναι καλό κατά μία έννοια, αλλά πρέπει να αλλάξει συνολικά ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών. Να αλλάξει, παράδειγμα τώρα, φανταστείτε ότι οι μαθητές προάγονται από τάξη σε τάξη χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, που σημαίνει ότι ειδικά στα μαθηματικά που χρειάζεται προηγούμενη γνώση, είναι σημαντικό
ένας μαθητής να κατέχει προηγούμενη γνώση για να προχωρήσει παραπέρα. Αν δεν το κατέχει, μετά είναι απλώς ακροατής, δεν κάνει τίποτα σε μεγαλύτερη τάξη. Άρα, πολύ περισσότερο στις φυσικές επιστήμες. Γενικότερα, στις θεωρητικές επιστήμες είναι πιο έντονες θεωρητικές επιστήμες. Τις θεωρητικές, νομίζω. Η ιστορία διαβάζεται σε ένα χρόνο. Ναι. Και ειδικά αυτές στο πανεπιστήμιο και του λείπουν οι βασικές. Δεν απαραίτητο να ξέρει τη γνώση την ύλη του πανεπιστήμιου. Να ξέρει, ας πούμε, βασικά πράγματα και να μπορεί να σκέφτεται. Αυτό πιστεύω πρέπει να καλλιεργείται μέχρι και τη γάμα λυκείου, αν θέλουμε να επαναφέρουμε το λύκειο. Ναι. Αυτό θεωρώ. Όχι μόνο εγώ. Θεωρώ και όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι των θετικών επιστημών, οι πιο πολλοί μαθηματικοί, αν ρωτήσετε, και η γενιά δικιά μου που ζήσαμε και κάναμε πολλή γεωμετρία, ας πούμε. Από τη γεωμετρία αγαπήσαμε τα μαθηματικά. Και γενικότερα η μαθηματική σκέψη είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά. Κύριε Καραδημητρίου, το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει μία συνοχή στις προτάσεις που καταθέτουν οι επικεφαλείς των Υπουργείων Παιδείας που βρίσκονται στην εξουσία. Δεν υπάρχει δηλαδή μία σκυτάλη που ο ένας θα παραδίδει στον επόμενο. Ο καθένας κάνει τα δικά του. Ο καθένας διαμορφώνει τη δική του πολιτική. Κοιτάξτε, ζούμε σε μία χώρα που κάθε Υπουργός Παιδείας θέλει να κάνει και μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δεν ξέρω πόσα νέα λύκεια έχουμε ακούσει. Ακριβώς. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Κάθε δύο χρόνια γίνεται και ένας εθνικός διάλογος για την παιδεία. Του οποίου τα συμπεράσματα μπαίνουν σε κάποιο σιρτάρι για να ακολουθήσει ένας νέος εθνικός διάλογος για την παιδεία. Και όλοι οι υπουργοί θέλουν να γίνουν οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές. Και όπως είπε ο κ. Βαβεράκης, είναι αποσπασματικά πράγματα. Δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Το βασικό λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα διακομματικό Υπουργείο. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο πρέπει να απαντάει σε μια πολύ βασική ερώτηση: τι σχολείο θέλουμε να φτιάξουμε, ποια κοινωνία θέλουμε να υπηρετήσει, σε ποιον παραγωγικό ιστό θέλουμε να το εντάξουμε. Το σύνολο των Υπουργείων πρέπει να είναι διακομματικά Υπουργεία, κύριε Καραδημητρίου, και όχι συζήτηση. Μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία εντάξει δεν μπορώ να την κάνω τώρα, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι πρέπει λοιπόν να δούμε διακομματικά, θα έλεγα, και διαεπιστημονικά, ο απόφοιτος του λυκείου σε ποια κοινωνία θέλουμε να ενταχθεί. Ποιες είναι οι γνώσεις που πρέπει να έχει και πώς αυτός ο απόφοιτος λυκείου θα γίνει κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Υπάρχει σήμερα πρόταση από την UNESCO, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να γίνει επένδυση στις φυσικές επιστήμες. Η Ελλάδα τα τελευταία περίπου 6, τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα, σε μια διεθνή κατάταξη που κάνει η PISA για τις χώρες του ΟΑΣΑ, έχει πέσει στις τελευταίες χώρες, στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή. Και στα μαθηματικά. Αυτό θα έπρεπε να δώσει ένα μήνυμα στον Υπουργό Παιδείας, που είναι και φυσικός, ότι εδώ κάτι δεν γίνεται καλά. Το μήνυμα μάλλον δεν λαμβάνεται τον Υπουργό Παιδείας ή τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι περιτριγυρίζουν το γραφείο του Υπουργού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδεχομένως, ή αγνοούν πλήρως τις φυσικές επιστήμες ή θα μπορούσαν να έχουν και κάποιο δόλο, δεν γνωρίζω. Κύριε Βαρβεράκη, θα ανοίγαμε αυτή τη συζήτηση, θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ αν υποβαθμίζονταν μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης. Νομίζω είναι θέμα των αντίστοιχων. Θα ήταν το ίδιο έντονο το πρόβλημα, κοιτάξτε, αν είχα μια υποβάθμιση αντίστοιχη. Να σου πω τώρα, κοιτάξτε, κάθε κλάδος προσπαθεί να στηρίξει και τα δικά του μαθήματα. Δίνω μια αντικειμενική άποψη, αν ναι, μπορείτε. Νομίζω πως ναι, νομίζω. Αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχει από τον πολύ κόσμο η άποψη ότι μιλάμε συντεχνιακά, ότι προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε, ας πούμε. Ο κάθε κλάδος βλέπει τα του οίκου του. Αυτό πιστεύω, ναι, περισσότερο. Και μάλιστα πέρυσι στη συνάντηση με τον Υπουργό, κάπου είδα μια κριτική για την παρέμβασή μας, ότι συντεχνιακά κοιτάμε, μην χαθούν όρες μαθηματικών κτλ. Δεν είναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν μπορεί κάθε κλάδος να κάνει μαθητής 50 ώρες μάθημα τη βδομάδα, έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν είναι συντεχνιακό το θέμα, είναι θέμα καθαρά αντικειμενικά επιστημονικό. Και να θίξω και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ποιοι διδάσκουν μαθηματικά. Τώρα με κάποιες νέες διατάξεις, μαθηματικά διδάσκουν και μη μαθηματικοί, ειδικά στα ΕΠΑΛ. Είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση πέρυσι, αν ναι, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια πάλι, ναι, με έντονες αντιδράσεις. Ναι. Το οποίο δεν επί Υπουργείας Φύλη. Έτσι. Σωστά. Ναι. Να πω κάτι για την επί Υπουργείας Φύλη. Η τελευταία μέρα που ήταν υπουργός ο κύριος Φύλης, ήταν στο συνέδριό μας στα Χανιά και ανακοίνωσε το 2018 θα είναι έτος μαθηματικών.
και σε των μαθηματικών συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είχε πει ότι μπορεί να διδάξουν μαθηματικά και φυσική, εκπαιδευτική, που δεν είναι μαθηματική ή φυσική. Ναι. Να πω ότι μαθηματικά για να διδάξει δεν αρκεί να ξέρει κανείς, να έχει σπουδάσει σαν αντικείμενο. Πρέπει να έχει κάνει την συγκεκριμένη σχολή μαθηματικών. Δεν μπορεί ένας μηχανικός να διδάξει μαθηματικά, επειδή έχει διδαχτεί μαθηματικά παραπάνω. Και επίσης ένα τελευταίο. Τελευταίο για να κλείνουμε. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την πρωτοβάθμια ή με την διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό. Οι περισσότεροι δάσκαλοι τα τελευταία χρόνια είναι από αυτό που λέμε θεωρητική κατεύθυνση. Πολλοί από αυτούς έχουν και μαθηματικού φοβία. Άρα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Τι μπορεί να γίνει στην πρωτοβάθμια? Θα μπορούσε να γίνει μια. Εντάξει, έχει υποθεί να διδάσκανε μαθηματική στην πρωτοβάθμια. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό να κατέβαινε να διδάξει μαθηματικά να διδάσκαμε εμείς στην πρωτοβάθμια. Θα μπορούσε να γίνει μια εξειδίκευση, να είναι κάποιοι δάσκαλοι που έχουν πάρει μια πιθανόν περισσότερη κατεύθυνση προς τα μαθηματικά, κάπως να υπάρχει ένας που να μπορούν. Μάλιστα. Να έχουν μια παραπάνω επιμόρφωση, ας πούμε. Τώρα αυτό είναι θέμα και των παιδαγωγικών ακαδημιών. Καλά, λύσουμε τα εύκολα και μετά θα δέσουμε τα αφήνουμε για την πορεία. Κύριε Καραδημητρίου, μία προτροπή στους μαθητές. Η προτροπή στους μαθητές είναι να παρατηρήσουν πώς δουλεύει ο κόσμος γύρω τους και να καταλάβουν ότι οι θετικές επιστήμες είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουν στο μέλλον στη ζωή τους. Και όχι μόνο οι θετικές επιστήμες, γιατί δεν θέλω να βγει εντύπωση ότι οι φυσικοί θέλουν να διδάσκονται τα παιδιά φυσική στο Λύκειο. Δεν γίνεται τελειώνει στο Λύκειο για να μην γνωρίσει ιστορία. Δεν γίνεται τελειώνει στο Λύκειο για να μπορείς να συντάξεις ένα ωραίο κείμενο. Απλά η φυσική είναι η επιστήμη που μας δείχνει πώς δουλεύουν τα πράγματα γύρω μας σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο και μπορούν να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις που κάθε μέρα έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Άρα, ας εκμεταλλευτούν το Λύκειο να μάθουν τουλάχιστον κάποια πράγματα φυσικής, ό,τι έχει απομείνει. Κύριε Βαρβεράκη, να κλείσουμε με εσάς. Να πω ότι. Να ευλογήσουμε τα γένια μας που λέμε. Σαν μαθηματική εταιρεία, προσπαθούμε να προωθήσουμε την μαθηματική σκέψη μέσα από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Τον ερχόμενο μήνα, 10 Νοεμβρίου, είναι ο διαγωνισμός ο Θαλής, Πανελλήνιο Διαγωνισμός Μαθηματικών για μαθητές γυμνασίου Λυκείου. 3 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, κάνουμε ένα τοπικό διαγωνισμό για μαθητές πρώτη γυμνασίου, εδώ στο πρώτο γυμνάσιο, στο Καπετανάκιο. Προσπαθούμε έτσι να εμφυσίσουμε στα παιδιά την μαθηματική έμπνευση και τη. Λοιπόν, μέσα από το διάλογο θα πω εγώ ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις με γνώμονα το καλύτερο για την εκπαιδευτική διαδικασία, το καλύτερο για τους μαθητές μας. Να είστε καλά, κύριε Βαρβεράκη, κύριε Καραδημητρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα. Ανοίξαμε αυτό το θέμα και νομίζω προέκυψαν και συμπεράσματα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.